Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κυρία Σοφία Μαυρίδου, καθώς και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κύριος Διονύσης Ψωμιάδης, βρέθηκαν στην είσοδο του κτηρίου διοίκησης προκειμένου να παραλάβουν το ψήφισμα με τα αιτήματα των απεργών. Ωστόσο, το συγκεντρωμένο πλήθος τους αποδοκίμασε. Να μας επιτρέψετε να μιλήσουμε! Φτήσατε πολύ! Πάρα πολύ φτάνηκα! Λοιπόν, έτσι δεν γίνεται. Θα παρακαλούσα πολύ, συναδέλφους και συνάδελφοι, νέοι, να ακούσουμε λίγο την κυρία Μαυρίδου, την αντιπεριφερειάρχη, να μας πει τι θέλει. Υπομονή λίγο! Όταν ερχόμαστε... Κοντά το μικρόφωνο, πολύ κοντά, στο στόμα. Θα μ' ακούσετε λιγάκι, γιατί νομίζω ότι ήρθα... Δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα να μ' ακούσετε περισσότερο. Φύγετε! Κάναμε λάθος. Ήρθαμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Περιφερειάρχη ακριβώς για να σας ακούσουμε. Καταλαβαίνω και κατανοώ την οργή και την αγανάκτησή σας. Όμως η οργή και η αγανάκτηση παρουσιάζεται, θα μ' ακούσετε, θα μου δώσετε το χρόνο να μας ακούσετε όπως σας ακούμε και σας ακούμε καθημερινά. Λοιπόν, η αυτοδιοίκηση... Είναι πολύ... Λοιπόν, θα μ' ακούσετε. Τότε γιατί ήρθατε, βρε παιδιά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, φέρετε ένα ψήφισμα. Παρακαλώ, επειδή είναι εδώ και ο κύριος Περιφερειάρχης. Και επειδή δεν αποτελούμε την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά εκτελούμε σαν αυτοδιοικητική αρχή... Στηρίζετε! Δεν στηρίζετε! Ελέγχετε! Να μας κουβουλούνται έτσι! Λοιπόν, μας δίνετε το ψήφισμα και είμαστε κοντά στα αιτήματά σας. Οι πρόεδροι του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης και του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Πιερίας εξήγησαν στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη το πλαίσιο των ετοιμάτων τους για την απεργία. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα μια λαοθάλασσα από νέους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Θέλω όμως να πω το εξής. Εμείς είμαστε αποδέκτες της κεντρικής πορείας κυβερνητικής. Δυστυχώς μπορεί ο κόσμος να είναι αναγανακτισμένος, είμαστε και εμείς. Γι' αυτό και εμείς προέχουμε τα αιτήματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε αποδέκτες συμπεριφορών που δεν έχουν σχέση με εμάς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σαν περιφερειακή αρχή δεν μπορούμε παρά μόνο να στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και λοιπά. Δεχόμαστε την αγανάκτηση, αλλά αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε ένα θεσμό ο οποίος δεν έχει προς στιγμή το βάρος ευθύνης για ό,τι αναφέρεται για το μνημόνιο και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Προσπαθούμε να στηρίξουμε λοιπόν όσο μπορούμε, στο μέτρο που μπορούμε και με πολύ αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση δεχόμαστε αυτό που γίνεται σήμερα. Καταλαβαίνουμε τη θέση σας, όμως και εμείς σαν αντιπρόσωποι των εργαζόμενων νιώθουμε και εμείς αγανακτισμένοι και πιστεύω ότι διαπιστώνετε και εσείς το ίδιο, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, βεβαίως, νομίζουμε ότι πολύ φιλόξενα σας δεχτήκαμε και πολύ ουσιαστικά. Και σαν Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, θεωρώ ότι θυμάστε την ημέρα του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, ήμουν η μοναδική αρχή που ήταν παρούσα σε αυτό που έγινε. Όπως και να έχει η κυρία Αντιπεριφερειάρχη, σήμερα το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων απεργούν. Είμαστε κοντά τους. Το καταλαβαίνουμε. Των υπηρεσιακών. Βεβαίως. Δυστυχώς όμως πρέπει να ξέρετε και να μεταβιβάσετε στον κόσμο ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Μπορείτε και εσείς μαζί μας, όπως το κάνετε μέχρι Βεβαίως. Τώρα, να διαδηλώσετε και να πείτε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και άλλο. Το έχουμε πει. Ο κόσμος είναι στον δρόμο. Αυτή η συγκέντρωση είναι πρωτόγνωρη για τα πιερικά χρονικά. Ποτέ δεν έχουν μαζευτεί τόσοι συνάδελφοι και ποτέ δεν μπόρεσε
η τοπική κοινωνία, αν θέλετε, να μπορέσει να δει σε βάθος το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος σε όλη τη χώρα. Η ευχαριστώ. Τοπική κοινωνία και οι άρχοντες που αυτή τη στιγμή την είναι, γιατί δεν μπορούμε να απολογηθούμε για προηγούμενες συμπεριφορές αιρετών προσώπων, αλλά σε καινούρια περιφερειακή αρχή δηλώνουμε παρούσα, ενδυναμώνουμε την προσπάθειά σας, στηρίζουμε αυτό που γίνεται και νομίζουμε το αποδεικνύουμε καθημερινά. Και εγώ σήμερα προσωπικά θα μπορούσαμε να λείπουμε, αλλά είμαστε εδώ.